Η του σεσημασμένου κακοποιού στα Σεπόλια εξασφάλισε και αποκαλύπτει απόψε ο Αντένα. Ο εκτελεστής προσεγγίζει το στόχο του και πυροβολεί πισόπλατα. Οι εικόνε είναι πολύ σκληρέ και τα παιδιά πρέπει να απομακρυνθούν από του τηλεοπτικού δέκτε. Πάμε στο Μανώλη Ασαριώτη που έχει το ρεπορτάζ. Μανώλη. Μιλάμε για το περιστατικό, για τη δολοφονία, για την εκτέλεση που έγινε το απόγευμα τη Κυριακή 30 Μαου. Παρακολουθείτε στι δέκτε σα, φαίνεται ο εκτελεστή πέντα κάθαρα. Φορά ανοιχτόχρωμο παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα. Προσέχισε πισόπλατα το στόχο του, τον 30 χρόνο από τη Βόρεια Ήπειρο. Άνοιξε πυρ, πυροβόλησε τουλάχιστον 8 Φορές τόσε είναι και οι βολίδε που καρφώθηκαν στο σώμα του 32χρονου. Εσεί τον βλέπετε, κατάφερε να συρθεί μέσα στην καφετέρια και για περίπου 18 λεπτά να διατηρήσει τι αισθήσει του. Ο εκτελεστής κατάφερε να φύγει τρέχοντας, οι υπόλοιποι θαμόνε, οι εργαζόμενοι, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν πρόλαβαν να κάνουν το παραμικρό, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, κρατά το πιστόλι και με τα δύο χέρια το όπως βλέπετε και φεύγει τρέχοντας, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, το μόνο που πρόλαβαν να κάνουν ήταν να σκύψουν και αυτό από ένστικτο.